Έχετε απόλυτο δίκιο. Ο συγκεκριμένος σταθμός της Ομοιρούπολης που στεγάζεται στην περιοχή του Αγίου Ισιδώρου Ροντάδου είναι υπερκορεσμένος. Είναι γεγονός και τα τελευταία χρόνια μάλιστα υπάρχει ενδιαφέρον από πολλούς γονείς και μάλιστα εργαζόμενους γονείς που έχουν απόλυτη ανάγκη τα παιδιά τους να φιλοξενηθούν σε ένα τέτοιο χώρο κατά τη διάρκεια της εργασίας τους και δεν έχουμε τη δυνατότητα να ικανοποιήσουμε τέτοια αιτήματα. Υπάρχει λοιπόν ένας σχεδιασμός για δημιουργία δεύτερου βρεφονιπιακού σταθμού Ομοιρούπολης στο Ροντάδο. Υπάρχει δημοτικό ακίνητο το οποίο βρίσκεται πίσω από τον όνομο Λό, στη θέση Όρος Κασού, για τον οποίο εκεί κάνουμε τον όποιο σχεδιασμό αυτή τη στιγμή. Το προαπαιτούμενο για να ξεκινήσει όλη η διαδικασία είναι να υπάρχει ένα ΦΕΚ ίδρυση σταθμού και προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η διεύθυνση των παιδικών σταθμών, η διευθύντριά μας η κυρία Συνάκη, κάνει όλη την γραφειοκρατική διαδικασία, ούτως ώστε αν δημοσιευθεί σε ΦΕΚ η ίδρυση δεύτερου βρεφονιπιακού σταθμού στο Δήμο Ροντάδου, θα μπορεί να ξεκινήσει και η εκπόνηση μελέτης. Οφείλω να σας ενημερώσω στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Χίου έτους 2021, δηλαδή του τρέχοντος έτους, έχει προβλεφθεί μια πίστοση ύψους 45.000 ευρώ για την εκπόνηση μελέτης του δεύτερου βρεφονιπιακού σταθμού Ροντάδου. Το ποσό αυτό, αν είναι αρκετό ή όχι, θα μας το δείξει στην πορεία όταν θα ξεκινήσουμε, διότι οι μελέτες είναι συστατική, είναι ηλεκτρομηχανολογική, είναι και αρχιτεκτονική. Εκεί θα δούμε πάντα με τη βοήθεια της τεχνικής υπηρεσίας το τι χρειάζεται και αν χρειάζεται επιπλέον πίστοση για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε και τις τέσσερις αυτές μελέτες όπως ανέφερα, θα την έχουμε σε απόλυτη συνεργασία με τον Δήμαρχο και με τη Δημοτική Αρχή. Ό,τι ποσό απαιτείται να εξασφαλιστεί για αυτό το σκοπό θα το έχουμε, γι' αυτό να είναι απόλυτα βέβαιοι οι συμπολίτες μας. Κύριε Μανέλα, όσον αφορά το σχεδιασμό για επέκταση της Καλυντά, αυτό είναι σε ισχύ και πού βρισκόμαστε? Βέβαια, είναι σε ισχύ. Είμαστε ακόμα στο στάδιο ολοκλήρωσης της στατικής μελέτης. Υπήρχε και ένα πρόβλημα ότι χρειάστηκε μια γεωτεχνική μελέτη, διότι υπάρχουν κτίρια ακριβώς πάνω από τον παιδικό σταθμό, από την ήδη παρούσα εγκατάσταση. Εδώ μιλάμε για επέκταση του παιδικού σταθμού της Καλυντά. Δηλαδή θα εξακολουθεί να λειτουργούν και τα ήδη υπάρχοντα κτίρια, αλλά και ένα νέο υπερσύνολο κτίριο το οποίο θα γίνει ακριβώς σε χώρο που βρίσκεται στο ίδιο υπόπεδο, ένα μεγάλο χώρο δίπλα από τον παιδικό σταθμό της Οδού Καλυντά. Είμαστε, επαναλαμβάνω, ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η στατική μελέτη. Είναι κάτι το οποίο στο αμέσως προσεχές διάστημα θα έχουμε εξελίξεις και για αυτόν τον παιδικό σταθμό και πρέπει να σας πω ότι είναι ο κεντρικός παιδικός σταθμός. Είναι ο παιδικός σταθμός ο οποίος φιλοξενεί τα περισσότερα άτομα, δηλαδή αυτή τη στιγμή συνολικά βρέφη και ενίδια πλησιάζουν από τον αριθμό των 80 παιδιών. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση διότι είναι στο κέντρο της πόλης και όπως καταλαβαίνετε η επέκτασή του κρίνεται απολύτως αναγκαία και απαραίτητη και είπαμε ότι γίνεται ό,τι είναι δυνατόν για να το επιταχύνουμε τις όποιες διαδικασίες.